Καλώς ήρθατε στην εκπομπή σχετικώς με τις τέχνες από το κανάλι Seven Arts. Βρείτε μας στο φατσοβιβλίο, στο στιγμιαίο τηλεγράφημα και στο διτίδισμα. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, κάντε την τώρα. Πατήστε και το καμπανάκι. Στην τέχνη του Μπαρόκ σημαντική ήταν η συνεισφορά της αρχιτεκτονικής. Η Μπαρόκ αρχιτεκτονική δανείζεται το αισθητικό λεξιλόγιο της αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής και το χρησιμοποιεί με έναν πιο θεατρικό, πιο ρητορικό και πιο επιδεικτικό τρόπο, εκφράζοντας τον θρίαμβο της απολυταρχικής εξουσίας και βέβαια της Εκκλησίας. Σε γενικές γραμμές, η Μπαρόκ αρχιτεκτονική χαρακτηρίζεται από την αυθονική υπερβολική χρήση των υλικών παιχνιδιών σκιάς και φωτός, καθώς και χρώματος. Μείνε όμως εδώ μαζί μας για να μάθεις ακόμα περισσότερα για την Μπαρόκ αρχιτεκτονική. Η ανάπτυξη των πόλεων κατά τον 17ο αιώνα έδωσε την ευκαιρία για νέες αρχιτεκτονικές προτάσεις οι οποίες παρουσιάζουν έντονη σκηνογραφική διάθεση με την επιδίωξη της δημιουργίας διαφορετικών εκφάνσεων του τρισδιάστατου χώρου. Συγχρόνως εμφανίζεται ως κυρίαρχη τάση η απομάκρυνση από τη μελέτη και την αναζήτηση της λογικής αρμονίας των ρυθμών. Οι πόλεις διακοσμούνται με πλατείες, σκάλες και συντριβάνια, στοιχεία που αποτελούν εντυπωσιακά σημεία μέσα στο χώρο και γεννούν την αίσθηση μιας μαρμαρωμένης φύσης. Δημιουργήθηκαν καινούργιες οπτικές γωνίες και ο δημόσιος χώρος της πόλης οργανώθηκε σε χαρακτηριστικά και εντυπωσιακά αστικά σύνολα. Εμφανίζονται οι πρώτοι δημόσιοι χώροι κυκλοφορίας και συνάντησης των κατοίκων όπως τα καφέ, τα θέατρα, γεγονός που επέτρεψε να αναπτυχθούν ποικίλες κοινωνικές δραστηριότητες. Η σχέση της αρχιτεκτονικής με την οργάνωση του χώρου έγινε στενότερη και σε αυτό ιδιαίτερο ρόλο είχε η πλατεία. Η πλατεία, ακολουθώντας διαφορετικά σχήματα, αποτέλεσε χώρο υποδοχής ενός μνημείου ή το κεντρικό σημείο πολλών συγκοινωνούντων χώρων της πόλης σε μια ιεραρχημένη σύνθεση και σίγουρα, ακόμα και σήμερα, είναι ένας περίκλειστος και εύκολα ελεγχόμενος δημόσιος χώρος. Για παράδειγμα, οι πλατείες της Ρώμης συγκροτούν ένα σύνολο διαδοχικών ανοιχτών χώρων στην πόλη όπου κυριαρχούν τα γάλματα και οι κρίνες, ενώ από τα σημεία αυτά ξεκινούν ακτινωτά δρόμοι προς διαφορετικές κατευθύνσεις, διαρθρώνοντας το χώρο της πόλης. Ένα ακόμα παράδειγμα είναι η ελλιπτική μορφή της πλατείας Ναβόνα, η οποία ακολουθεί τα έχνη ρωμαϊκού σταδίου του 1ου αιώνα μ.Χ. με τα περίφημα συντριβάνια, τον οβελίσκο, το μέγαρο της οικογένειας Παμπίλη, την εκκλησία Σαν Άγιες, τεκμηριώνει την απομάκρυνση έτσι από το σχήμα του κύκλου που ήταν το σημείο αναφοράς της αναγέννησης και την υιοθέτηση της πολυκεντρικής οργάνωσης ενός χώρου. Κάθε αφορμή οδηγεί στη δημιουργία σκηνικών εντάσεων, όπως είναι οι κλίμακες, οι οποίοι υιοθετούνται για να εξομαλύνουν τις υψομετρικές διαφορές της πόλης, τα συντριβάνια που διηγήνουν με τη δροσιά και τους ήχους της αισθήσης των περαστικών και βέβαια τα πάρκα με οργανωμένους περιπάτους και αλέες εμπλουτίζουν με το φυσικό στοιχείο της πόλης αλλά και τις περιαστικές περιοχές. Στην αρχιτεκτονική του Μπαρόκ, η γλυπτική και η ζωγραφική έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Ιδιαίτερη όμως σημασία έχει η ένταξη των κτηρίων στην πόλη. Τα κτίρια διακοσμήθηκαν στις εξωτερικές τους όψεις με ζωγραφικές παραστάσεις και γλυπτά. Κάθε αρχιτεκτονικό στοιχείο, όπως κιόνες, επιστήλια, αετώματα, σκάλες και γενικά κάθε εσοχή και κάθε εξοχή αποτέλεσαν μια αφορμή για διάκοσμο και εμπλουτισμό από τις άλλες τέχνες. Η ιδιαίτερη έμφαση βέβαια δόθηκε στην πρόσωψη των κτηρίων, η οποία δημιουργούσε συνήθως μια επιφάνεια κυματοειδή με πολλές περιεξοχές στον χώρο και διάφοροι όγκοι κτισμάτων, μικροί ή μεγάλοι, σχημάτισαν ποικίλα ιεραρχημένα σύνολα. Για παράδειγμα, η πρόσωψη ενός κτηρίου προς μια πλατεία μπορούσε να θεωρηθεί ως ο εσωτερικός τοίχος ενός σαλονιού και ως τέτοιος να διακοσμηθεί ανάλογα. Οι κατόψεις οργανώνονται πάνω σε πολύπλοκα γεωμετρικά σχήματα όπως είναι το τετράγωνο, το οποίο γίνεται παραλληλόγραμμο, ο κύκλος, η οποία γίνεται έλλειψη και αυθονούν οι πολυγωνικοί συνδυασμοί. Εμφανίστηκε επίσης η διάθεση για πλούσια διακόσμηση στο εσωτερικό των κτηρίων με περίτεχνα μαρμάρινα και γύψινα στοιχεία, με νοπογραφίες, πλούσια υφάσματα και πολύτιμα υλικά, καθρέφτες, έπιπλα, φωτιστικά και κάθε είδους αντικείμενα από χρυσό, κρίσταλα και πολύτιμους λίθους. Στο εσωτερικό των κτηρίων ιδιαίτερη σημασία απέκτησε ο φωτισμός, ο οποίος διοχετευόταν από πολλά και ενίοτε κρυφά σημεία ή φιλτράρονταν μέσα από χρωματιστά γυαλιά, μεταφέροντας στο εσωτερικό ένα πολύχρωμο φωτισμό. Επίσης, αναπτύχθηκαν και οπτικά εφέ, πολλαπλασιάστηκαν και ενισχύθηκαν τα σημεία αφηγής στο χώρο, όπως και τα διάφορα διακοσμητικά σχέδια οφθαλμαπάτης, όπως τονίζει ο Γόλφλιν. Οι κάθε είδους τρευλώσεις, λέει ο Γόλφλιν, και μετατοπίσεις που χρησιμοποιεί το μπαρόκ μπορούν να αναγνωριστούν στο πεδίο των αναλογιών. Η κλασική αναγέννηση εργαζόταν με απόλυτα σταθερές και ισορροπημένες αναλογίες, που επαναλαμβανόταν σε όλες τις μορφές ενός έργου ανεξάρτητα από τις διαστάσεις του. Αυτός είναι και ο λόγος που κάνει τις μορφές να κάθονται σε εισαγωγικά τόσο τέλεια σε ένα κλασικό έργο. Το μπαρόκ αποφεύγει αυτή τη σταθερότητα και αναζητά μια κρυφή αρμονία που θα εξαφανίζει την εντύπωση της παγερής ακαμψίας. Και μόλις διαταραχθεί η σταθερότητα των αναλογιών, ο γαλήνιος χαρακτήρας των μορφών δίνει τη θέση του σε μια ανησυχία και μια ετοιμότητα για κίνηση. Κέντρο της αρχιτεκτονικής στην περίοδο του μπαρόκ είναι η Ιταλία και ιδιαίτερα η Ρώμη, όπου υπό το πνεύμα της αντιμεταρρύθμισης επιχειρείται η αναδιαργάνωση της θρησκευτικής λειτουργίας και συνεπώς του αρχιτεκτονικού χώρου των εκκλησιών. Οι νέες εκφραστικές δυνατότητες εκδηλώνονται κυρίως μέσα από τα έργα του Gian Lorenzo Bernini και του Francesco Borromini. Ο Lorenzo Bernini ήταν αρχιτέκτονας, ζωγράφος, γλύπτης και σκηνογράφος στην υπηρεσία τριών παπών. Στα πολλά και σημαντικά αρχιτεκτονικά έργα συνδυάζει τα εκφραστικά μέσα όλων των τεχνών, με αποτέλεσμα η μάζα με τη γλυπτική και ζωγραφική επεξεργασία της και τον επιδέξιο χειρισμό των υλικών και των κτηριακών όγκων να χάνει την υπόστασή της. Αντιλαμβανόταν την αρχιτεκτονική σαν γλυπτική, έτσι ώστε η κίνηση, τα πλούσια διακοσμητικά στοιχεία και η εκφραστικότητα των γλυπτών να εμφανίζονται και στις αρχιτεκτονικές δημιουργίες του. Με τις επεμβάσεις που πραγματοποίησε ο Μπερνίνι στο ναό του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, εντυπωσιακά απέδωσε τα ιδανικά, τις προσδοκίες και τις πνευματικές επιδιώξεις του Πάπα Ουρβανού και του Πάπα Αλεξάνδρου. Στο κέντρο της εκκλησίας, κάτω από τον τεράστιο θόλο του Μιχαήλ Άγγελου, οι τέσσερις κύονες που στηρίζουν το ιερό κυβόριο, επάνω από τον τάφο του Αγίου Πέτρου, στροβιλίζονται γύρω από τον άξονά τους. Τονίζουν την κίνηση και δημιουργούν με την ελικοειδή τους μορφή μια συνεχώς αυξανόμενη ταλάντευση που μεγιστοποιεί τις αντανακλάσεις του μπρούτζου και του χρυσού. Η θέαση αυτού του εντυπωσιακού έργου προκαλεί ζωηρή έκπληξη στον προσκυνητή και τον οδηγεί σε ψυχολογική ένταση. Αντίστοιχα, για τον θρόνο του Αγίου Πέτρου κατασκευάζει στο ιερό της εκκλησίας μια υπέρλαμπρη σκηνογραφία, στην οποία ύλη και φως ενώνονται σε μια τρισδιάστατη μεγαλοπρεπή σύνθεση. Για την διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου της εκκλησίας του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη επί Πάπα Αλεξάνδρου, ο Μπερνίνι πρότεινε ένα εντυπωσιακό περιστήλιο γύρω από το μεγαλόπρεπο κτίριο, δημιουργώντας ένα πολεοδομικό και συμβολικό σημείο ένωσης ανάμεσα στο μνημείο και την πόλη, ανάμεσα στο ναό και το εκκλησίασμα. Το περιστήλιο είναι μια αλληγορική σύνθεση, θα λέγαμε, τα οποία δείχνουν τα χέρια της εκκλησίας να ανοίγουν για να δεχτούν και να αγκαλιάσουν τους πιστούς της οικουμένης. Η ελλειπτική μορφή του όχι μόνο τονίζει τη μεγαλοπρεπή είσοδο της εκκλησίας, αλλά δημιουργεί μια τεράστια πλατεία, ένα τόπο συγκέντρωσης των πιστών και μια εντυπωσιακή διαδοχή χώρων. Ο Γόλφινος ιστορικός τέχνης σημειώνει: το μπαρόκ αντιμετωπίζει επίσης με πολύ σοβαρότητα τη σχέση του κτίσματος προς το γύρο χώρο, φροντίζοντας όπου αυτό είναι δυνατό για την ύπαρξη αρκετού ελεύθερου χώρου μπροστά από το κτίριο. Ένα αντιπροσωπευτικότατο παράδειγμα αυτής της λογικής είναι η πλατεία του Αγίου Πέτρου του Μπερνίνι στη Ρώμη. Αν και το γιγάντιο αυτό έργο είναι παγκόσμια μοναδικό, μπορούμε να συναντήσουμε την ίδια τάση σε ένα πλήθος μικρότερων ναών. Το ουσιαστικότερο στοιχείο είναι ότι το κτίσμα και ο χώρος βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη σχέση και το ένα δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς το άλλο. Και καθώς ο χώρος αντιμετωπίζεται ως προαύλιο του κτίσματος, η σχέση αυτή περιέχει αυτόματα την αίσθηση του βάθους. Το περιστήλιο του Μπερνίνι στην πλατεία του Αγίου Πέτρου κάνει το ναό να εμφανίζεται από την πρώτη στιγμή σαν κάτι το μακρινό. Το περιστήλιο δρά σαν ένα παραπέτασμα, πίσω από το οποίο υπάρχει πλατεία με το ναό στο βάθος. Ακόμη και όταν βρεθεί κανείς μέσα στην πλατεία, αντικρίζοντας την πρόσωψη του ναού, η εντύπωση αυτή παραμένει. Απλώς έχει περάσει ο ίδιος πίσω από το παραπέτασμα και κατευθύνεται προς το βάθος. Στην εκκλησία του St Andrea al Quirinale Από την επιβλητική οργάνωση της όψης, ο θεατής εύκολα αντιλαμβάνεται τον αντιθετικό ρυθμό της ελλειπτικής κάτωψης στα τυχώματα της οποίας οργανώνονται όλα τα εσωτερικά παρεκκλήσια. Γιγάντιοι ρυθμοί, τοξοειδή παράθυρα, σύμπτυξη των όγκων της εισόδου και του κυρίου σώματος της εκκλησίας αποτελούν δείγματα της μεγάλης ικανότητας του Μπερνίνη να αντιμετωπίζει κάθε κτίριο ως γλυπτό. Στο εσωτερικό, οι κρυφές πηγές του φωτός πολλαπλασιάζουν τις αντανακλάσεις των πλούσιων πολύχρωμων υλικών. Το 1655 ο Μπερνίνη κλήθηκε από τον Jean-Baptiste Colbert στο Παρίσι για να μελετήσει τις όψεις του ανακτόρου του Λούβρου, από όπου όμως επέστρεψε δίχως να του ανατεθεί η υλοποίηση του έργου. Μπορεί οι προτάσεις του, η μία εκ των οποίων είχε στηριχθεί στην όψη του μεγάρου Σίτζι Οντεσκάλτσι, να μην έγιναν δεκτές, χρησιμοποιήθηκαν όμως στην τελική λαμπρή όψη του ανακτόρου, την οποία βλέπουμε ακόμα μέχρι και σήμερα. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε την ανακατασκευή της Σκάλα Ρετζία στο Βατικανό, όπου η μεγαλειώδης εντύπωση του χώρου και η σκηνογραφική οργάνωση υποστηρίζονται από την απαράμιλη τεχνική της κατασκευής και της πλούσιας διακόσμησης. Ο Μπερνίνη, εκτός από τα γλυπτά που φιλοτέχνησε, ασχολήθηκε και με την κατεξοχήν δραστηριότητα των καλλιτεχνών της εποχής του Μπαρόκ, που είναι ο εμπλουτισμός και ο διάκοσμος του αστικού χώρου. Τον διάκοσμο αυτόν τον συναντάμε στις σκήνες που κατασκεύαστε στη Ρώμη, στην Ισπανία, στην Ναβόνα. Βρήκε λοιπόν μια ευκαιρία για να εκφράσει το πολύπλευρο ταλέντο του, συνδυάζοντας με αντιθετικό αλλά και αρμονικό τρόπο τα υλικά, όπως είναι το φως και ο χώρος της πόλης, για να παρουσιαστεί έτσι η δύναμη και ο πλούτος με τις τεχνικές καινοτομίες του 17ου αιώνα. Περνώντας τον Φραντσέσκο Μπορρομίνη, άλλον μεγάλο αρχιτέκτονα της εποχής του Μπαρόκ, ο οποίος εκπαιδεύτηκε ως λιθοξώος αρχικά στο Μιλάνο και εν συνεχεία πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Ρώμη, από το 1624 συμμετείχε ως σχεδιαστής και γλύπτης στην ανέγερση της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου. Σύμφωνα με τη θεωρία του διάμεσου της επανεξέτασης των κανόνων της αναγέννησης, θα πρέπει να επινοηθούν νέοι τρόποι για να εκφραστεί η ελευθερία του χώρου. Έτσι, στα έργα του, οι κύλες και κρυπτές επιφάνειες αναπτύσσονται σε πολυγωνικές κατόψεις, συχνά με έμφαση στις διαγώνιες κατευθύνσεις. Οι κύονες και οι πεσοί που προεξέχουν ή βρίσκονται μπροστά από τους πλευρικούς τοίχους, συχνά με στρογγυλεμένες γωνίες, δημιουργούν έναν εντυπωσιακό σκελετό, ο οποίος συχνά επιμικρύνεται στις νευρώσεις των θόλων, εξασφαλίζοντας έτσι μια έντονη συνέχεια των κάθετων στοιχείων. Συγχρόνως, κορνίζες και θρυγγοί υπογραμμίζουν την παρουσία της οριζόντιας διάστασης, ενώ ο πολλαπλασιασμός του χώρου αυξάνεται με επιπλέον στοιχεία όπως κόγχες, πόρτες ή παράθυρα. Όταν ο Μπορρομίνη άρχισε να ασχολείται με το παρεκκλήσι του Αγίου Ήβο, το κτηριακό συγκρότημα στο οποίο ανήκε, δηλαδή το Μέγαρο Σαπιέντσα, έδρα του Πανεπιστημίου της Ρώμης, ήταν ήδη ολοκληρωμένο και η κατοψή του οριστική. Η οργάνωση της κάτοψης του παρεκκλησίου γεννιέται πάνω στο σχήμα ενός διπλού τριγώνου, δηλαδή ενός εξαγώνου, του οποίου όμως οι γωνίες αναιρούνται από τις σκύλες επιφάνειες των τοίχων. Στο εσωτερικό του κτηρίου η πολυπλοκότητα είναι εντυπωσιακή. Ο θεατής αντιλαμβάνεται τον χώρο ως άθροισμα πολλών ξεχωριστών μεταξύ τους χώρων. Τα κατακόρυφα στοιχεία όμως, όπως είναι οι μεγάλοι κύονες, με την επανάληψή τους επιτυχάνουν την χωρική ενότητα με αποτέλεσμα την ισορροπία και την ανέρεση της αρχικής πολυπλοκότητας. Οι διακοσμητικές λεπτομέρειες λειτουργούν έτσι ώστε να παρουσιάσουν διαφορετικές στιγμές μιας και μοναδικής εικόνας. Φαίνεται δηλαδή σαν να επαναλαμβάνεται πολλές φορές το ίδιο διακοσμητικό στοιχείο, ο ίδιος κύονας, το ίδιο κυονόκρανο. Εντυπωσιακή είναι η μετάβαση από την κάτωψη στον τρούλο που υλοποιείται δίχως τύμπανο, ενώ αντίθετα αυτό το στοιχείο εμφανίζεται με μεγαλοπρέπεια στο εξωτερικό του κτηρίου. Οι συνθετικές και οπτικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό και το εξωτερικό του κτηρίου, η συνεχής μετάβαση από το κύλο στο κυρτό και η αυξανόμενη ένταση των διαφόρων διακοσμητικών στοιχείων έχουν παρόλα αυτά ως αποτέλεσμα ένα κτίριο το οποίο δείχνει να χαρακτηρίζεται από ισορροπία και μορφολογική ομοιογένεια. Όλο το έργο του Μπορρομίνη εστιάζει στην επιθυμία του να αποδεσμευτεί από την αυστηρότητα του κλασικού ρυθμού και από τους απαράβατους κανόνες της αρχιτεκτονικής, όπως αυτοί είχαν καθοριστεί από την αναγέννηση και μετά. Για παράδειγμα, στο μοναστηριακό συγκρότημα του Σαν Κάρλο Αλεκουάντρο Φοντάν, η έντονη κινητικότητα της μάζας που χαρακτηρίζει το εσωτερικό της εκκλησίας, με τη φατνοματική ελλειψοειδή οροφή, τα κύλα και κυρτά αιτώματα που ενσωματώνονται σε σφαιρικά τόξα, την κορινθιακή κοινοστοιχεία που διατρέχει το σύνολο του χώρου και την κάτωψη σε συνδυασμό σταυρού καθώς και της έλλειψης, μεταφέρεται στην οργάνωση της κυματοειδούς πρόσωψης. Και σε άλλα έργα του, όπως το Παλάτσο Σπάντα με την περίφημη προοπτική κοινοστοιχεία του σκανικού ρυθμού, στο ορατόριο Ντελ Φιλίππι, στην εκκλησία Σαντ Ανιές στην Αγκώνα, Στην πλατεία Ναβόνα αποδεικνύεται το μέγεθος των κατασκευαστικών γνώσεών του, η επιμονή του στη διάλυση των συμπαγών αρχιτεκτονικών στοιχείων και η ανάδειξη του φωτός ως κυρίαρχης συνισταμένης του χώρου. Εκτός Ρώμης, πολλοί αρχιτέκτονες προτείνουν και υλοποιούν έργα που ακολουθούν τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής μπαρόκ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον Μπαλτασάρε Λογκένα, αρχιτέκτονα και γλύπτη με επιρροές από τους Σκαμότσι, Παλάντιο και Σανσοβίνο. Με τα έργα του, όπως ήταν οι κατοικίες Πατρικιών και εκκλησίες όπως τον Σάλτσι και ο Σπενταλέτο, που βρίσκονται στη Βενετία και σε γειτονικές περιοχές, συνέβαλε στη διάδοση του μπαρόκ στη Βενετία, δίχως ωστόσο να καινοτομήσει. Στο κυριότερο έργο του, την εκκλησία της Santa Maria della Salute, η οκταγωνική κάτοψη, ο μεγάλος τρούλος με τα υλικοειδή εξωτερικά στερίγματα, τα γλυπτά και τα υπόλοιπα διακοσμητικά στοιχεία συγκροτούν ένα εντυπωσιακό σύνολο μπαρόκ που δεν κρύβει τις επιρροές του από την ύστερη ρωμαϊκή αρχιτεκτονική αλλά και την αρχιτεκτονική του Παλάντιο. Άλλα σημαντικά έργα του είναι η μεγάλη σκάλα και η βιβλιοθήκη του μοναστηρίου Αγίου Γεωργίου και τα κτίρια του τελωνίου της Βενετίας. Στο Τωρίνο σημαντικό είναι το έργο του Γκουαρίνο Γκουαρίνι, ο οποίος επηρεασμένος από τον Μπορομίνι και θεωρώντας ότι η αντιπαραθετική κίνηση των στοιχείων αποτελεί βασικό γνώρισμα της φύσης, κατασκεύασε κτίρια τα οποία χαρακτηρίζονται από κύλους και κυρτούς γεωμετρικούς όγκους, εκμεταλλευόμενος στο έπακρο τη μέγιστη αντοχή των υλικών και τους ακριβείς στατικούς πειραματισμούς. Σημαντικότερα έργα του είναι το Παρεκκλήσι Ντελα Σάκρα Σιντών στο Καθεδρικό Ναό, η Εκκλησία του Σαν Λορέτζο και το μοναδικό κοσμικό έργο του, το Ανάκτορο Καριγνάνο, τα οποία όλα βρίσκονται στο Τωρίνο. Πολλές από τις θεωρίες που περιλαμβάνονται στην πραγματεία του με τίτλο Αρχιτεκτούρα Σιβίλε, που δημοσιεύτηκε μετά θάνατον το 1737, ο Φιλίππο Γιουβάρα, με διεθνή καριέρα και πλούσιο έργο που απλώνεται σε όλη την Ιταλία, στην Ισπανία και την Πορτογαλία, θα αφήσει στην ίδια πόλη μεγάλα έργα της αρχιτεκτονικής μπαρόκ, μεταξύ των οποίων η βασιλική εκκλησία Σουπέργα και το ανακτορικό κυνηγητικό περίτερο στο Σουπίντζι. Εκτός από την Ιταλία, κατά το 17ο αιώνα αναπτύσσονται και άλλα κέντρα όπου η αρχιτεκτονική συμμετέχει στην ενδυνάμωση της λαϊκής και της εκκλησιαστικής εξουσίας. Αξιόλογα δείγματα της αρχιτεκτονικής μπαρόκ κατασκευάστηκαν τόσο στην υπόλοιπη Ευρώπη όσο και τη Λατινική Αμερική, όπου τα χαρακτηριστικά του μπαρόκ μεταφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της αποικιοκρατίας το 17ο αιώνα. Όπου επικράτησε ο καθολικισμός, κτίστηκαν κτίρια με έντονα στοιχεία πρωτοτυπίας και σε πολλές περιπτώσεις οι αρχιτέκτονες ήταν Ιταλοί, οι οποίοι μετέφεραν από την πατρίδα τους τις αρχές του Ιταλικού μπαρόκ και τις ανέπτυξαν προς νέες ενδιαφέρουσες κατευθύνσεις. Η διάσπαση της ενότητας του χώρου επηρεάστηκε από τις αυξημένες μετακινήσεις των καλλιτεχνών και των αρχιτεκτόνων, τη σύνδεση της τέχνης με νέες γνώσεις, ιδεολογίες και προσδοκίες, από τις μελέτες της γοτθικής αρχιτεκτονικής και τη μελέτη των κανόνων της κλασικής αρχιτεκτονικής, στην οποία προστίθεται τα αποτελέσματα της εμπειρικής γνώσης και της συναισθηματικής αντίληψης. Στη Γαλλία, όπου είχαν εδραιωθεί κατά κύριο λόγο οι κλασικές αναγεννησιακές μορφές, παρατηρείται μια σχετική αντίδραση στην υιοθέτηση του μπαρόκ. Η τάση αυτή εμφανίζεται και στην Αγγλία. Στις δύο αυτές χώρες αναπτύχθηκαν ισχυρές μοναρχίες, οι οποίες εκφράσουν την έντονη αντίδραση προς την άσκηση εξουσίας από την Εκκλησία και συγχρόνως επιδιώκουν διαμέσου των τεχνών να επιδείξουν τη δική τους δύναμη και πλούτο. Το 1685 ο Λουδοβίκος ο 14ος επαναφέρει τον καθολικισμό ως μία και μοναδική θρησκεία του κράτους, εκδιώκοντας τους Προτεστάντες, και ο Κόλμπερτ ιδρύει τη Βασιλική Ακαδημία Αρχιτεκτονικής με στόχο την αναζήτηση νέων έγκυρων κανόνων και την ανάδειξη της γαλλικής αρχιτεκτονικής. Ο θεωρητικός προβληματισμός εμπλουτίζεται με πολλές πραγματείες, στις οποίες αποτυπώνονται οι προσπάθειες για επαναπροσδιορισμό των αναλογιών των αρχιτεκτονικών ρυθμών, ενώ εισάγονται και νέοι ορισμοί. Παράλληλα, διατυπώνεται η περίφημη διαμάχη ανάμεσα στους κλασικούς και τους μοντέρνους, που συνεχώς εντείνεται. Στόχος αυτής της διαμάχης είναι η υπεράσπιση της αξίας των σύγχρονων επιτευγμάτων της αρχιτεκτονικής σε αντιπαράθεση με τη συνεχή προσκόλληση στα καταξιωμένα πρότυπα του παρελθόντος. Οι κανόνες μπορούν να διατυπωθούν με άξονες το γούστο, τη συνήθεια και την κοινή αίσθηση και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως παράγωγα της λογικής ή της μίμησης της φύσης. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτού του κλασικού μπαρόκ είναι η ιεραρχημένη σύνθεση των όγκων, η προσπάθεια αρμονικής σύνθεσης των διαφόρων τμήματων του κτηρίου, η συγκρατημένη πλαστικότητα στις όψεις. Από τα αξιολογότερα παραδείγματα της αρχιτεκτονικής στη Γαλλία είναι το παλάτι Maisons, έργο του François Mansart, όπου κυριαρχεί η κλασική διαδοχή των ρυθμών στους τρεις ορόφους, όπως θα δούμε είναι ο δωρικός, ο ιωνικός και ο κορινθιακός, η συμμετρική οργάνωση του κτηρίου ως προς το κεντρικό άξονα, η συσχέτισή του με τα βοηθητικά κτίσματα και τους κήπους. Στο γενικότερο ενδιαφέρον των Γάλλων μοναρχών, για την αναδιοργάνωση των πόλεων συμπεριλαμβάνονται οι περίφημες πλατείες που δημιουργήθηκαν σε όλες τις πόλεις και κυρίως στο Παρίσι. Με αυτά τα έργα, οι πόλεις αποκτούν βασικά σημεία αναφοράς, όπως λαμπρά δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια, μνημεία, κήπους, δρόμους, τα οποία δημιουργούν εντυπωσιακούς οπτικούς άξονες και σημεία προοπτικής οργάνωσης του χώρου. Το παλάτι Vaux-le-Vicomte, πρόδρομος των ανακτόρων των Βερσαλιών, άρχισε να χτίζεται στο 1657 από τον αρχιτέκτονα Louis Le Vau για τον Νικολά Φουκέ, υπουργό οικονομικών του Λουδοβίκου του 14ου. Αποτελεί ένα από τα κυριότερα παραδείγματα αρχιτεκτονικής των επαύλαιων παλατιών που κτίστηκαν εκτός των πόλεων κατά το 17ο αιώνα, κυρίως για την ψυχαγωγία των αρχόντων της Γαλλίας. Η συμπαγής πρόσωψη του κτηρίου ακολουθεί τη συμμετρία ως προς το κεντρικό άξονα, ενώ οι κύονες που κοσμούν την κεντρική είσοδο χαρακτηρίζονται από τη μορφολογική ασυνέχεια του κορμού τους. Στην πρόσωψη προς τους κήπους στο κεντρικό της τμήμα στρέφεται από έναν εντυπωσιακό τρούλο, ο οποίος σηματοδοτεί το περίφημο οειδές σαλόνι με τους καθρέπτες, στους οποίους αντανακλώνται η φύση, τα συντριβάνια και οι καταράκτες από τους επιβλητικούς κήπους, έργο του κυπουρού André Le Nôtre. Ο ίδιος αργότερα θα ασχοληθεί με το σχεδιασμό των κήπων των Βερσαλιών, εγκαινιάζοντας μια χρυσή εποχή όχι μόνο για το σχεδιασμό των κήπων, αλλά για την σημασία που αποκτούν στη γενικότερη οργάνωση του χώρου. Η αναδιοργάνωση του ανάκτορου του Βερσαλιών από τον Λουδοβίκο τον 14ο δημιούργησε ένα πρότυπο για όλες τις μοναρχίες. Το κεντρικό κτίριο με το επιβλητικό του μέγεθος, την τοποθέτησή του ως προς τους άξονες που οδηγούν στην πόλη, τους κήπους με τα περίπτερα, τα συντριβάνια, τις αλέες και τους πορτοκαλαιώνες, την εκκλησία, την όπερα, τους τάβλους, τα κτίρια διοίκησης και τις κατοικίες των αξιωματούχων και των υπαλλήλων συγκροτούν μια πόλη περίπου 3.000 κατοίκων, όπου η εξουσία ορίζει την καθημερινότητα, τις συμπεριφορές, το μέτρο και την υπερβολή, ακόμα και τη γνώση. Εκτός από τον Le Vau, εργάστηκε ο ζωγράφος Charles Lebrun και ο αρχιτέκτονας Jules Hardouin-Mansart, και οι τρεις συνέβαλαν στην διαμόρφωση της μεγαλοπρεπούς προσώψης του κτηρίου προς τους κήπους, η οποία εκτείνεται για 580 μέτρα και χαρακτηρίζεται από τη συμμετρική οργάνωση, τις ιωνικές κιονοστοιχίες, τον εντυπωσιακό Etage Noble και τα μεγάλα παράθυρα της αίθουσας των κατόπτρων και τα επιβλητικά διακοσμημένα με αγάλματα στη θέα. Οι κήποι είναι σχεδιασμένοι σε άμεση σχέση με το επίμικες κτίριο. Παρτέρια, αλέες, λίμνες, πίδακες νερού διαμορφώνουν ένα σύνολο 8.300 στρεμμάτων με κέντρο την επιμήκη πρόσωψη του παλατιού. Ο κυπουρός André Le Nôtre εκμεταλλεύτηκε τη μορφολογία του εδάφους και κατασκεύασε κανάλια, δημιούργησε δάση, ισοπαίδωσε και διαμόρφωσε πλαγιές, διακόσμησε το χώρο με καταράκτες, αγάλματα, σπηλιές και περίπτερα διαφόρων μεγεθών, προκαλώντας με τις επεμβάσεις του έκπληξη και θαυμασμό. Τελικά παράγεται ένα φυσικό τοπίο του οποίου έχει σχεδιαστεί κάθε λεπτομέρεια και οι δυνατότητες ανάπτυξης είναι ακόμα και σήμερα κάτω από συνεχή επίβλεψη και αυστηρό προγραμματισμό. Η θέα της φύσης που αντικρίζει κανείς είναι απόλυτα ελεγχόμενη από την πλατεία που δημιουργείται μπροστά στην κεντρική είσοδο του παλατιού και ξεκινούν οι τρεις συγκλίνοντες δρόμοι που διαμορφώνουν την οργάνωση της πόλης των Βεσσαλιών και συνδέουν όλο το ανακτορικό συγκρότημα διαμέσου του κεντρικού άξονα με το Παρίσι. Η αρχιτεκτονική του Μπαρόκ εξαπλώθηκε γρήγορα και πέρα των Άλπαιων. Στην Αυστρία, στην περίοδο της ανασυγκρότησης που ακολουθεί μετά την ήττα των Τούρκων, η μοναρχία αναζήτησε τα πρότυπά της στην αυλή του Λουδοβίκου. Ο αρχιτέκτονας Fischer von Erlach σχεδίασε και κατασκεύασε παλάτια και εκκλησίες στη Βιέννη, στην Πράγα, στο Σάλτσμπουργκ και βέβαια την εκκλησία του Καρόλου στη Βιέννη, όπου δημιούργησε ένα πρωτότυπο σύμπλεγμα από στοιχεία της κλασικής ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής σε συνδυασμό με τις χωρικές καινοτομίες του Ιταλικού Μπαρόκ, ενώ στο ανάκτορο του Schönbrunn είναι εμφανές οι επιρροές από τις Βερσαλίες. Οι αρχιτέκτονες Johann Lucas von Hildebrandt, Matthäus Daniel Pöppelmann και Baldassar Neumann έδωσαν εντυπωσιακά δείγματα της αρχιτεκτονικής Μπαρόκ, κατασκευάζοντας στήρια στη Βιέννη, τη Δρέσδη και σε άλλες πόλεις στη Γερμανία, όπου η συναισθηματική ένταση του θεατή αυξανόταν από τις πολύπλοκες οπτικές φυγές, από τη διάσπαση του χώρου και τη χρήση πλούσιων διακοσμητικών λεπτομεριών, συχνά σε πομπόδες ύφος τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Στην Αγγλία, ο Christopher Wren, μαθηματικός, αστρονόμος, ανατόμος, ταξίδεψε στη Ρώμη και στο Παρίσι και μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 1666 στο Λονδίνο, που κατέστρεψε τα 2/3 της πόλης, ανέλαβε το σχεδιασμό και την ανοικοδόμησή της. Επιστέγασμα των 52 εκκλησιών, των ιδιωτικών μεγάλων, των πανεπιστημιακών κτηρίων και νοσοκομείων που κατασκεύασε είναι η Μεγάλη Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Η κάτοψη σχηματίζεται σύμφωνα με ένα λατινικό σταυρό και στη διασταύρωση των κεραιών υψώνεται ο μεγαλοπρεπής τρούλος. Η διπλή κορινθιακή κιονοστοιχεία στην πρόσωψη, ο γιγάντιος ρυθμός, το τύμπανο και ο τρούλος με το διπλό κέλυφο στο εσωτερικό μαρτυρούν ένα μείγμα αναγεννησιακών και μπαρόκ χαρακτηριστικών. Στο εσωτερικό όμως, η παντεσία του φωτός και των χρωμάτων πιστοποιούν τις επιρροές του μπαρόκ στην αρχιτεκτονική του Christopher Wren. Μεταξύ των υπόλοιπων έργων του Wren αξίζει να αναφέρουμε το μεγάλο συγκρότημα του παλαιού βασιλικού ναυτικού νοσοκομείου στο Greenwich, όπου η αυστηρή οικογένεια των μορφολογικών στοιχείων, ο ρυθμός και η καθαρότητα των κτηριακών όγκων, η συμμετρία ως προς το κεντρικό άξονα και η προοπτική δημιουργούν ένα σύνολο που ενώ επαναλαμβάνει την γεωμετρία και τις αρχές του κλασικού τρόπου οργάνωσης του χώρου, ως προς το μέγεθος του συγκροτήματος και την αλληλουχία των χώρων, θυμίζει την αρχιτεκτονική του μπαρόκ. Οι John Van Bra, Nicholas Hooksmoor και James Gibbs συνέχισαν τη μεταφορά στοιχείων του Ιταλικού μπαρόκ στην Αγγλία, κατασκευάζοντας εκκλησίες, παλάτια και κατοικίες αρχόντων, χρησιμοποιώντας τις μορφολογικές καινοτομίες όπως ζευγικιώνων, μεγάλη θόλη, τις επιρροές από τη γορθική αρχιτεκτονική των κάστρων, αυξάνοντας έτσι τη δραματικότητα και το ηρωικό ύφος. Αυτά για σήμερα, πλούσιες οι πληροφορίες για την αρχιτεκτονική του μπαρόκ, μια σημαντική περίοδος για την αρχιτεκτονική και τις καινοτομίες της. Αν αυτό το επεισόδιο σας άρεσε, κάντε ένα like, γράψτε κάτω στα σχόλια την άποψή σας για την αρχιτεκτονική του μπαρόκ και το πιο σημαντικό, εγγραφή ή subscribe και κλικ στο καμπανάκι. Μην ξεχνάτε, η τέχνη δεν έχει όρια, είναι ελεύθερη, είναι για όλους και όλοι μπορούν να την κάνουν. Από το σκιά, να είστε πάντα καλά και να τα λέτε.